Μένουμε στο θέμα της εγκληματικότητας στη Βορειοανατολική Αττική και στα κρούσματα που παρουσιάζονται. Οι διαρρήκτες, όπως λένε, θύματά τους βρίσκουν τρόπους να παραβιάζουν κάθε μέτρο ασφαλείας που παίρνουν για να προστατεύσουν τα σπίτια τους. Η Γεωργία Ταλιούρα, που μένει μόνιμα στη Ραφίνα, έπεσε θύμα διάρρηξης 2 φορές. Οι διαρρήκτες πήραν από το σπίτι της τα κοσμήματα που είχε. Όλα, μέχρι και τα καναπέδες γυρίσαν, που είχα ακτινογραφίες από κάτω, όλα τα σιρτάρια της κρεβατοκάμαρας. Από εκεί τον τζάκι βγάλαν την τηλεόραση. Πήραν την τηλεόραση? Όχι, δεν την πήραν. Λεφτά που είχα σε ένα πορτοφόλι και σε μια τσάντα. Οι διαρρήκτες βρίσκουν τρόπο και παραβιάζουν τα μέτρα ασφαλείας που παίρνουν οι κάτοικοι. Σπάνε ασφαλισμένες πόρτες και παράθυρα. Από αυτό το μικρό παράθυρο κουζίνας μπήκαν οι διαρρήκτες στο σπίτι της κυρίας Ταλιούρα μέρα μεσημέρι, την ώρα που εκείνη είχε πεταχτεί για μπάνιο στη θάλασσα. Από κάτω από το κονιάδο μου μπήκανε. Και μπήκαν από εδώ. Και τι κάνανε? Και τα γυρίσανε όλα. Οι κακοποιοί εκμεταλλεύονται την απουσία των ενίκων. Μπαίνουν στα σπίτια όταν λείπουν στην παραλία ή για ψώνια. Γίνονται περιστατικά ώρες πρωινές που ο κόσμος μπορεί να λείπει από τα σπίτια τους, μπορεί να είναι στις δουλειές τους, μπορεί να είναι για ψώνια, μπορεί να είναι τη Δευτέρα που είναι η λαϊκή. Έχει άντε για ψώνια, πάει για μπάνιο, έχει πάει μια δουλίτσα και γύρω-γύρω, ανοίγουν και μπαίνουν στο σπίτι τους. Οι κλοπές και οι διαρρήξεις στην Νοτιοανατολική Αττική γίνονται κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Σύμφωνα με στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το πρώτο εξάμηνο του 2019 είχαν γίνει 54 κλοπές και διαρρήξεις στην περιοχή, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2020 50, με μία μείωση της τάξης του 7%.